Είναι νέο μέλος στην Εθνική Ομάδα των Ανδρών. Καταρχάς, πες μου πώς ένιωσες όταν σε ενημέρωσαν ότι θα είσαι στις κλήσεις της Εθνικής Ομάδας εν ώψη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για αυτή την ευκαιρία. Από τότε που σταμάτησα να ασχολούμαι και πλέον με το beach volley, ασχολούμαι με τις άλλα όλο τον χρόνο. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία για μένα τους καλοκαιρινούς μήνες, αντί απλά να κάνω διακοπές, να βελτιωθώ και με το καλό να μπορέσω να εκπροσωπήσω τη χώρα μου για ό,τι καλύτερο γίνει. Πέρσι έπαιξες την πρώτη σεζόν στην Ευρώπη μετά τις σπουδές σου στην Αμερική. Πώς ήταν η σεζόν στην Ιταλία, σε ένα απαιτητικό πρωτάθλημα και σε μια χώρα η οποία έχει μεγάλη ιστορία στο βόλι? Ήταν μια πολύ καλή σεζόν, με βοήθησε σε πολλά θέματα και να καταλάβω ότι, πόσο διαφορετική είναι η ζωή σαν επαγγελματής αθλητής. Και γενικά να συνηθίσω το ευρωπαϊκό βόλεϊ και τις ταχύτητες και τα ύψη και το διαφορετικό στυλ παιχνιδιού. Πώς έχεις βλέπει, μέχρι στιγμής δεν έχω ξεκινήσει προπονήσεις ακόμα, αλλά πώς έχεις δει το ρόστερ, τα ονόματα με τα οποία θα κάνεις προπονήσεις, αλλά και το staff, γιατί έχει ανθρώπους που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία και στο ελληνικό και στο παγκόσμιο βόλεϊ, όπως ο Κώστας Χρυσοφιδέλης, ο Γιώργος Στεφάνου, ο Σαμουέλ Επάπη για παράδειγμα στην Ιταλία, ένας παίκτης παγκοσμίου βελληνικούς. Πόσο ανυπομονώ εσύ? Ναι, ανυπομονώ πολύ. Μερικά από τα παιδιά που θα παίζουμε συμπαίχτες, θυμάμαι τους έβλεπα παλιά στη τηλεόραση, εκεί που ξεκίναγα το βόλεϊ ή όταν ήμουν σε μικρές εθνικές ομάδες, οπότε θα είναι πολύ ωραία να προβούν μαζί τους και με το καλό να παίζουν και μαζί τους. Και το ίδιο με τους προπονητές, τον κύριο Χρυσοφιδέλη, τον Στεφάνου, τους έβλεπα και αυτούς στη τηλεόραση. Και για τους Ιταλούς προπονητές τους, έχω ακούσει το όνομά τους. Φέτος που ήμουν στην Ιταλία, τους είδα με τις ομάδες εκεί πέρα. Οπότε δεν μιλήσει στην Ιταλία, δεν τους πέτυχα να μιλήσουν γιατί ήταν στο παιχνίδι και είχε πολύ κόσμο. Αλλά είμαι πολύ ενθουσιασμένος γενικά. Μέχρι τώρα την άνοιξη της προετοιμασίας, την ολοκλήρωση της σεζόν της Ιταλίας, έπαιξε και σε κάποια τουρνουά beach volley, έκανε κάποιες προπονήσεις στο beach volley. Πόσο σε έχει βοηθήσει και η Άμμος να παραμείνει σε καλή αγωνιστική κατάσταση? Εντάξει, η Άμμος είναι πολύ καλό άθλημα από όλες τις πλευρές, ενώ χρειάζεται να τρέξεις, χρειάζεται να κάνεις άλμα, κάνεις παρόμοιες επαφές με το volley. Εντάξει, είναι μικρές διαφορές τεχνικής, αλλά στην off-season δεν υπάρχουν πολλές επιλογές προπόνησης πέρα από ατομικά πράγματα και μερικές ομάδες που ασχολούνται καθαρά για να βοηθήσουν τους παίχτες. Οπότε το beach volley είναι μια πολύ καλή διέξοδο στο να κρατηθεί κάποιος αθλητής σε φόρμα και να ίσως να κρατήσει τα σκύλ του volley σε καλή κατάσταση. Με τι θα είσαι ικανοποιημένος εσύ με τον εαυτό σου με το τέλος του καλοκαιριού? Φέτος ο στόχος μου είναι να δώσω τον καλύτερο μου αυτό, να ξέρω ότι προσπάθησα σε κάθε προπόνηση και σε κάθε φιλικό ή παιχνίδι όσο καλύτερα μπορώ. Τώρα, άμα φτάσω μέχρι το τέλος, θα είμαι φουλ χαρούμενος. Αν δεν φτάσω, θα μου δώσει κίνητρο να προσπαθήσω περισσότερο για την επόμενη φορά. Και μια πιο ουδέτερη ερώτηση. Πού θα σε δούμε την επόμενη σεζόν? Υπέγραψα την προηγούμενη εβδομάδα στο Eich Dob στην Αυστρία, στην πρώτη κατηγορία εκεί πέρα. Παίζουμε και στο πρωτάθλημα και της Ευρώπης και Σεβ Cup, οπότε στην Αυστρία. Οπότε εκτός Ελλάδας για δεύτερη χρονιά. Εκτός Ελλάδας, ναι. Έγινε, Άγγελε, ευχαριστούμε πολύ. Καλή αρχή.